Χαίρετε, γεια σας, καλημέρα. Ένα έκτακτο βίντεο, να πιούμε μαζί ένα πρωινό καφεδάκι και να στείλω ένα μήνυμα στην κοπέλα που διάβασα το μήνυμα της χθες το βράδυ στο Messenger και κατά λάθος το έσβησα και δεν μπορώ να το βρω και δεν μπορώ να της απαντήσω. Και έχει από χθες το βράδυ που την έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, μία νεαρή κοπέλα μου έστειλε ένα μήνυμα, ένα μακρόσυρτο μήνυμα στο Messenger, παρόλο που πλέον δεν λαμβάνω email για επιστολές, αρκετοί επιλέγουν να μου στείλουν την ιστορία τους στο Messenger. Στους περισσότερους από αυτούς απαντάω το στερεότυπο μήνυμα ότι πλέον δεν παίρνω ιστορίες για επιστολές και στέλνω τα links με τα διάφορα playlists που μπορούν να βρουν το θέμα τους. Όμως, εκείνο το mail που διάβασα, το μήνυμα στο Messenger που διάβασα χθες το βράδυ με συγκλώνησε. Και έτσι κάνω αυτό το vlog για εκείνη την κοπέλα που διάβασα το μήνυμα της και κατά λάθος το έσβησα. Αγάπη μου, μου γράφεις για την ερωτική σου ιστορία. Είσαι μια νεαρή κοπέλα η οποία, από όσα γράφεις, αντιλαμβάνομαι ότι είσαι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος που θέλεις να βλέπεις το καλό στους ανθρώπους. Και επίσης αντιλαμβάνομαι πως είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις, όπως όλοι μας, να αγαπήσεις και να αγαπηθείς και να ολοκληρωθείς ερωτικά. Αυτά δεν είναι άσχημα πράγματα. Είναι όμορφα πράγματα. Είναι δύναμη για ζωή όλα αυτά. Όμως, κουκλάρα μου, η ιστορία σου, την οποία θα την αφηγηθώ σε γενικές γραμμές. Μια νεαρή κοπέλα γνωρίζει ένα γόρι. Ξεκινάει σχέση τους, της φαίνεται πολύ καλός σύντροφος, της φαίνεται πολύ αγαπητικός και στον 1,5 μήνα πάνω της κάνει ένα περιστατικό έντονης ζήλιας, αρρωστημένης ζήλιας θα έλεγα, το οποίο εμπεριέχει και έντονο ξέσπασμα από την πλευρά του. Δηλαδή γίνεται μία παρεξήγηση, κάνουν μεταξύ τους μία συζήτηση η οποία ήταν παρεξηγήσιμη, του στυλ, τι ρωτάει αυτός που θα πας, του λέει αυτή θα πάω στο τάδε μέρος με τον τάδε φίλο μου, της λέει θα είναι στην παρέα και το τάδε πρόσωπο, λέει δεν θα είναι και το τάδε πρόσωπο και τελικά στην παρέα έρχεται και το τάδε πρόσωπο. Το τάδε πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο ζήλευε ο φίλος της, με τον οποίο αυτή δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, αυτή βγήκε με το φίλο της. Το φιλικό φίλο της. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν και ιδιαίτερα ανάμεσα στα νέα παιδιά, υπάρχει η περίπτωση ένα αγόρι και ένα κορίτσι να έχουν μεταξύ τους πλατωνική φιλία, να είναι μόνο φιλία. Ή ακόμη και δύο άτομα που είναι ομοφιλόφιλα, δηλαδή δύο ομοφιλόφιλες γυναίκες να είναι πλατωνικά φίλες και δύο ομοφιλόφιλοι άνδρες να είναι πλατωνικά φίλοι. Δεν είναι πάντα αυτή η περίπτωση, αλλά μπορούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνευματική καλλιέργεια και μπορούν να βάζουν τον εαυτό τους στη διαδικασία να σέβονται τη φιλία, μπορούν να έχουν φιλίες με άτομα του αντίθετου φίλου ή με άτομα του φίλου που τους ελκύει ερωτικά και να είναι μόνο φιλίες. Ο φίλος σου, κόρη μου, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι εσύ μπορείς να είσαι ερωτευμένη με το φίλο σου, να έχεις σχέση με το φίλο σου, να είσαι μονογαμική με το φίλο σου, αλλά παρόλα αυτά να συνεχίσεις να κάνεις παρέα με τους ανθρώπους που έκανες παρέα και προηγουμένως και με τους ανθρώπους με τους οποίους ουδέποτε έχεις ερωτική επαφή. Ο φίλος της λοιπόν λυσάει, παθαίνει κρυσάρα, πίνει, πάει στο σπίτι της, βλέπει ότι όταν ήρθε το αυτοκίνητο να κατέβει από το αυτοκίνητο ήταν και ο άλλος ο φίλος της τον οποίο ζηλεύει. Της κάνει σκηνικά πυρουκάλους εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Αυτή τρέχει να πάει πάνω στο σπίτι της. Αυτός παραμένει από κάτω, χτυπάει τις πόρτες, χτυπάει τα τηλέφωνα, τη στέλνει μηνύματα, άσχημα μηνύματα. Του στυλ θα σε καταραστώ, θα καταραστώ τους ανθρώπους που αγαπάς, σου εύχομαι να πάθεις καρκίνο κλπ. Και το πρωί όταν η κοπέλα κατεβαίνει κάτω βρίσκει το θηροτηλέφωνο της σπασμένο. Στον 1,5 μήνα γνωριμίας όλα αυτά. Χωρίζουν για ένα διάστημα, μετά αυτός την ξαναπροσεγγίζει, το λεγόμενο hoovering. Όταν ένας άνθρωπος που είναι κακοποιητικός στη ζωή μας επιστρέφει
προκειμένου να μας τραβήξει πίσω σε εκείνη τη σχέση. Της λέει «Σ' αγαπώ πάρα πολύ, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω νιώσει έτσι για μια κοπέλα και γι' αυτό το λόγο έχω βγάλει τόσο πολύ ζήλια. Συγχώρεσέ με, θέλω να αλλάξω, θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να είμαστε αγαπημένοι». Και επίσης της αναφέρει ότι έχασε τον πατέρα του πριν μερικούς μήνες και ότι αυτό τον έχει αναστατώσει πάρα πολύ το πένθος και η απώλεια του πατέρα του και ίσως και γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτή τον συγχωράει. Είναι μαζί τώρα για ένα ικανό χρονικό διάστημα, πάνω από 9 μήνες, και μου περιγράφει άλλα 3-4 περιστατικά έντονου θυμού εκ μέρους του φίλου της, μεθυσιού το οποίο καταλήγει σε λεχτική ψυχική και κάποιες φορές και σωματική βία, να την αρπάξει από τα μαλλιά, να την καρφώσει στον τοίχο, δηλαδή να την σπρώξει και να την βάλει να στέκεται στον τοίχο και να μην αφήνει να κινηθεί κλπ. Κλπ. Και διερωτάται η κοπέλα αυτή και μου λέει ότι επειδή έχουμε και καλές στιγμές με αυτό το αγόρι, περνάμε και ωραία με αυτό το αγόρι και επειδή με αγαπάει και επειδή έχει και τη δικαιολογία ο καημένος ότι έχει χάσει τον πατέρα του πρόσφατα, μήπως να δώσω μια ευκαιρία ακόμη, μήπως να συνεχίσω να είμαι μαζί του και με την αγάπη μου να το βοηθήσω να ξεπεράσει το πρόβλημα για τη βία. Αγάπη μου, λυπήθηκα πάρα πολύ όταν κατά λάθος έσβησα το μήνυμα, γιατί ήθελα να σου πω τα ακόλουθα. Το αγόρι αυτό σου έχει δείξει σαφή σημάδια βίας. Έχει θέμα και με το anger management και με τη διαχείριση του θυμού του, έχει θέμα όμως και με τη βία. Είναι άλλο πράγμα κάποιος όταν θυμώνει να λέει βαριές κουβέντες, να μιλάει απότομα, να ανεβάζει τον τόνο της φωνής του, να θυμώνει χωρίς να σπάει αντικείμενα, χωρίς να λέει κουβέντες προσβλητικές, κουβέντες εξυβριστικές, χωρίς να καταργέται. Και πολύ διαφορετικό όταν θυμώσει κάποιος πιστεύοντας ότι έχει δίκιο. Εντάξει, μπορεί να έχει και δίκιο. Λέω πιστεύοντας ότι έχει δίκιο σε αυτή την περίπτωση, γιατί για την πρώτη περίπτωση που μου έχεις πει είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει δίκιο. Okay. Να φτάνει στο σημείο του να τα κάνει όλα λίμπα, να σου φέρεται με μίσος και καταστροφικότητα. Αυτό είναι σαφές σημάδι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία η οποία έχει να κάνει με την βία στην οικογένεια. Επίσης αυτό το αγόρι σου έχει δείξει ότι έχει θέματα αλκοολισμού. Όλοι πίνουμε, οι περισσότεροι τέλος πάντων πίνουμε. Εγώ δεν πίνω και πολύ τώρα με το διαβήτη. Τώρα που είπα πίνω, ας πιω τον καφέ μου. Όταν ένας άνθρωπος πίνει και μεθάει, την ώρα που είναι μεθυσμένος, βγάζει τον πραγματικό του χαρακτήρα, επειδή το ποτό επιδρά στους πρόστιους μετοπίους λογούς, που είναι το σημείο στο οποίο εδράζεται η κρίση μας και ο έλεγχος της παρορμητικότητας μας, χαλαρώνουμε δηλαδή και βγάζουμε προς τα έξω αυτό που έχουμε πραγματικά μέσα μας. Οπότε κάποιος μπορεί να μεθύσει και όταν μεθάει να πάει να κοιμηθεί, γιατί έχει ηρεμία στο μυαλό του. Και το ποτό του βγάζει έξω αυτή την ηρεμία και τη χαλαρότητα. Κάποιος άλλος, όταν πιει ποτά και μεθύσει, μπορεί να πάρει τηλέφωνο έναν άνθρωπο με τον οποίο είναι ερωτευμένος και να του κάνει ερωτική εξομολόγηση, ενώ κάτω από κανονικές συνθήκες θα ντρεπόταν να το κάνει. Κάποιος άλλος, όταν μεθάει, μπορεί να τραγουδάει. Κάποιος άλλος, όταν μεθάει, όμως μπορεί να βγάζει έντονη επιθετικότητα. Και αυτό σημαίνει ότι την έχει μέσα του, την έντονη επιθετικότητα. Δεν είναι όλα τα μεθύσια το ίδιο. Ο λόγος που λέω ότι σου έχει δείξει αλκοολισμό είναι γιατί μου έγραψες ότι πίνει τακτικά. Και χρησιμοποιεί και το ποτό ίσως ως self-medication, ως ένα τρόπο του να δίνει ο ίδιος φάρμακα εντός εισαγωγικών στον εαυτό του. Τα δεν νιώθει καλά, πίνει και ξεφεύγει. Οι καλές στιγμές που θυμάσαι αγάπη μου δεν θα σου γλιτώσουν τη ζωή σου όταν κάποια στιγμή θα φτάσεις στο σημείο να σου κάνει σοβαρή σημαντική ζημιά, ακόμη και να σου αφαιρέσει τη ζωή σου. Η ερωτική έλξη που νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο και οι όμορφες ερωτικές στιγμές που έχετε, δεν είναι αρκετά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αρκετή η ερωτική έλξη. Δεν είναι αρκετή η καλή ερωτική επαφή για να θυσιάσουμε τη ζωή μας για αυτή. Και θα σου πω εδώ ότι από την πείρα που έχω εργαζόμενη
ως ψυχολόγος με ζευγάρια για 20 χρόνια στο γραφείο, για πάνω από 20 χρόνια, είναι ότι αυτές οι σχέσεις οι κακοποιητικές από ένα σημείο και μετά χαλάνε και στον ερωτικό τομέα. Γιατί πόσες φορές ο άλλος να σου φερθεί άσχημα, πόσες φορές ο άλλος να σου εξασκήσει κάθε μορφής βία, θα φτάσει ένα σημείο που το σώμα σου δεν θα ανταποκρίνεται. Επίσης θέλω να σου πω ότι αυτός ο τύπος δεν κάνει έτσι επειδή σε ξεχωριστεί και φοβάται να μην σε χάσει. Αυτό το πράγμα είναι σαφώς μια δικαιολογία και μια επίκληση στο συναίσθημα να αναφέρεται στο θάνατο του πατέρα του ως δικαιολογία, επειδή ορφάνεψα και δεν το έχω ξεπεράσει, γι' αυτό είμαι βίαιος και συγχώραμαι. Σου φέρεται έτσι επειδή ο ίδιος είναι βίαιος. Και αν μπορούσαμε να γνωρίζουμε το ιστορικό του προηγουμένως, είμαι αρκετά βέβαιη, ένα 99%, ότι παρόμοια περιστατικά έχει κάνει και στο παρελθόν. Αλλά και να μην έχει κάνει, τα κάνει μαζί σου. Και δεν σου φέρεται έτσι επειδή σε αγαπάει πάρα πολύ και σε ξεχωριστεί και φοβάται να μην σε χάσει. Σου φέρεται έτσι επειδή αυτός είναι έτσι. Δεν φταίς εσύ για τη δική του κακοποιητική συμπεριφορά. Όπως κανένα θύμα δεν φταίει για τη συμπεριφορά του θήτη. Κόρη μου, σε παρακαλώ, αν είσαι στην Κύπρο, τηλεφώνα στο 1440 που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια και ζήτα άμεσα βοήθεια. Αν είσαι στην Ελλάδα, τηλεφώνα στο 15900 που είναι η αντίστοιχη γραμμή, εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια και ζήτα άμεσα βοήθεια. Αν είσαι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στο εξωτερικό, ψάξε να βρεις την ανάλογη γραμμή βοήθειας για τη βία στην οικογένεια και κάλεσε. Κόρη μου, σε παρακαλώ, φύγε από αυτή τη σχέση η οποία μπορεί να σου στοιχήσει τη ζωή. Όχι να σου δώσει τη ζωή, να σου στοιχήσει τη ζωή. Ξέρω, είναι δύσκολο πράγμα η συνεξάρτηση. Και προφανώς έχεις γίνει συνεξαρτώμενη μαζί του. Γιατί δικαιολογείς τα δικαιολόγητα. Γιατί νιώθεις συμπάθεια και νιώθεις ενσυναίσθηση για τον κακοποιητή σου. Σαφώς χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Στην Κυπριακή γραμμή για τη βία στην οικογένεια στο 1440 που τους είχαμε επισκεφθεί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου πριν 2 χρόνια όταν κάναμε την εκπομπή μας, έχουν πει ότι αν κάποιος πάρει τηλέφωνο, πέρα από τις συμβουλές για το πώς να κινηθεί νομικά, πέρα από την πρόσβαση στο καταφύγιο κακοποιημένων γυναικών, έχει και την ευχέρεια να κάνει δωρεάν ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με ψυχολόγο που εργοδοτεί ο ΣΠΑΒΟ, Οργανισμός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια στην Κύπρο. Σου στέλνω την αγάπη μου. Απολογούμε που έσβησα το μήνυμα και δεν μπορούσα να σου στείλω πίσω. Ελπίζω να δεις αυτό το βίντεο και να πάρεις την απάντησή σου. Καλημέρα σε όλους. Μια όμορφη Κυριακή να έχουμε. Ήταν ένα έκτακτο βίντεο, γιατί αυτός που κατά λάθος δίνει μηνύματα μετά πρέπει να κάνει βίντεο για να το επανορθώσει. Φιλιά!